Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, της Μητρόπολης Δημητριάδος, του Δήμου Βόλου και της Ελληνικής Κοινότητας της Ρουμανίας. Στο χαιρετισμό του, ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μαγνησία, Σωκράτης Αβελίδης, επεσήμανε ότι η περηφάνεια για την ελληνική γλώσσα δεν πρέπει να έχουν μόνο οι Έλληνες, αλλά περήφανοι θα πρέπει να είναι και όλοι οι λαοί, γιατί αυτή η γλώσσα είναι η γλώσσα της φιλοσοφίας, της παιδείας, της επιστήμης, η γλώσσα των Ευαγγελίων, μια γλώσσα που μπορεί να χαρακτηριστεί διεθνής και σμιλιέται από μικρό ποσοστό ανθρώπων ανά τη γη. Για την ελληνική γλώσσα δεν θα πρέπει να είναι υπερήφανοι μόνο οι Έλληνες, αλλά θα πρέπει να είναι όλοι οι άνθρωποι, διότι ουσιαστικά η ελληνική γλώσσα είναι μια διεθνής γλώσσα, παρότι μιλιέται από μικρό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού. Και την χαρακτηρίζουμε ως διεθνή, διότι σε αυτήν γράψαν οι μεγάλοι φιλόσοφοι, είναι η γλώσσα της επιστήμης, είναι η γλώσσα της νέας τεχνολογίας, της νοημοσύνης, είναι η γλώσσα με την οποία διαδόθηκαν οι σοφίες των Ιερών Ευαγγελίων και η πίστη μας γενικότερα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως διεθνή γλώσσα, ως γέφυρα μεταξύ των λαών και θα πρέπει να αποτελέσει όντως γέφυρα φιλίας μεταξύ των λαών, αλλά και γέφυρα δημιουργίας. Η επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματος σημαίνει και τη συνέχισή του? Συνεχίζεται το πρόγραμμα από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την βοήθεια του 6ου Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου και των Συλλόγων Διδασκόντων τους, διότι φιλοδοξούμε καταρχήν να αποτελέσει και πρότυπο και για τους άλλους νομούς, για τις άλλες περιοχές της Ελλάδας, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί το όραμα η ελληνική γλώσσα να αποτελέσει γέφυρα δημιουργίας και φιλίας μεταξύ των λαών. Ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, Δαμασκηνός Κιαμέτης, επεσήμανε ότι το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό, όπως και η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς σε Ρουμανία και Ελλάδα. Η φιλόλογος του 6ου Γυμνασίου Βόλου, Πατσαρούχα Βασιλική, επεσήμανε ότι η ελληνική γλώσσα ενώνει δύο λαούς με την ίδια πίστη, θρησκεία και κάνουν τη γλώσσα μας διεθνή. Κάναμε κατάθεση ψυχής και η φιλόλογος κυρία Παπαευθυμίου, που τους διδάσκει στη Ρουμανία, και εγώ, και θα επιθυμούσαμε το πρόγραμμα να συνεχιστεί, τόνισε. Η εκδήλωση περιέλαμβανε παρουσίαση των εργασιών που έκαναν τα παιδιά με το τι διδάχθηκαν, πού πήγαν και τι αποκόμισαν από την επισκέψή τους, ενώ τους δόθηκαν βιβλία στα ελληνικά και ρουμανικά και αναμνηστικά. Ιδιαίτερα συγκινημένοι και παίρνοντας μαζί τους στη Ρουμανία τις καλύτερες εντυπώσεις, εμφανίστηκαν οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο όλοι ευελπιστούν ότι θα συνεχιστεί με την ίδια επιτυχία. Οι εντυπώσεις και οι αναμνήσεις είναι πολύ όμορφες. Έχω μείνει με πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις. Είναι, ας πούμε, πιστεύω πως αυτό το ταξίδι με βοήθησε να μάθω καλύτερα τα ελληνικά. Πως χωρίς τα παιδιά, χωρίς τις καθηγήτριες, αν δεν θα είχα έρθει εδώ, δεν θα ήμουν έτσι. Αν θα είχα έρθει μόνη μου, δεν θα ήταν το ίδιο πράγμα, γιατί δεν θα είχα τις φίλες μου, δεν θα είχα σε ποιον από τις απορίες μου σχετικά με την ελληνική γλώσσα. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Θα πάρω μαζί μου, θα θυμάμαι τα ταξίδια που κάναμε, την εκδρομή στη Σκιάθο, τους χορούς, την ανάμνηση του πανηγυρίου που πήγαμε, την ελληνική μουσική, την γραμματική, τα κείμενα, τα ποίηματα, τις παραστάσεις, το θέατρο, και όλα αυτά τα πράγματα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα. Τα ελληνικά σου έχουν βελτιωθεί από τη στιγμή που ήρθες φέτος στην Ελλάδα και παρακολούθησες αυτό το πρόγραμμα? Ναι, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχω μάθει πολλά καινούρια πράγματα, πράγματα που δεν τα ήξερα. Ιστορία της Ελλάδας. Κάτι που πιστεύω πως δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια. Ας πούμε, τα συναισθήματά μου είναι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, δεν μπορώ. Σίγουρα τώρα που θα γυρίσουμε στη Ρουμανία θα γυρίσουμε πιο πλούσιοι, πνευματικά, γιατί εδώ μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε από κοντά πράγματα για τα οποία είχαμε διαβάσει μόνο στα βιβλία. Ήμασταν στην ελληνική κοινότητα και διαβάζαμε για τον Παπαδιαμάντη και ήρθαμε εδώ και πήγαμε και επισκεφτήκαμε το σπίτι του. Σίγουρα αυτό σημαίνει πολλά, πραγματικά. Είχαμε μια ευκαιρία που δεν θα μπορούσαμε να
την αξιοποιήσουμε αλλού, αλλιώς, διαφορετικά. Δηλαδή μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Εσείς μάθατε ελληνικά παρακολουθώντας τα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μας είπατε. Εγώ έμαθα ελληνικά, έμεινα με τους γονείς μου 10 χρόνια στην Ελλάδα. Έκανα το δημοτικό και το γυμνάσιο εκεί. Όταν γύρισα όμως στη Ρουμανία, αντιμετώπισα ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί δεν ήξερα τα ρουμανικά. Και ουσιαστικά βρήκα καταφύγιο στους Έλληνες, στην ελληνική κοινότητα. Εκεί μπόρεσα να συνεχίσω και να μην ξεχάσω τα ελληνικά μου. Και όχι μόνο να τα συνεχίσω, αλλά να τα εμπλουτίσω ακόμα παραπάνω. Όταν ήμουν στην Ελλάδα, δεν έδινα σημασία στην ελληνική γλώσσα τόσο πολύ. Δεν με ένοιαζε ούτε αν έκανα ορθογραφικά λάθη ή άμα έκανα λάθη στη σύνταξη. Όμως, όταν έφτασα εκεί, κατάλαβα ότι όλα αυτά έχουν σημασία, γιατί όλα αυτά σημαίνουν πολιτισμός.